πάμε σήμερα να κάνουμε ένα φανταστικό μπισκοτάκι. Έχω καιρό να σας δείξω μπισκοτάκι, οπότε πάμε να δείξουμε ένα πολύ ωραίο και έτσι πολύ νεανικό θα έλεγα. Αλλά είναι τώρα για την περίσταση, έρχεται και το Βαλεντίνου. Άμα θέλετε το φτιάχνετε και τότε, άμα δεν θέλετε το φτιάχνετε τότε και το φτιάχνετε όλη την υπόλοιπη χρονιά, γιατί είναι απλά φανταστικό. Είναι έτσι ζουμερό στο εσωτερικό του και κόκκινο ωραίο έτσι λαχταριστό απ' έξω. Πάμε να δούμε τελικά και να έρθουμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Τελικά μας είναι πολύ ωραία. Θέλουμε πρώτα απ' όλα να βάλουμε στο μάτι εδώ πέρα, στη φωτιά, να λιώσουμε το βουτυράκι. Εδώ θα βάλουμε μέσα το μισό βουτυράκι, δεν το βάζουμε όλο, το μισό βάζουμε. Ανακατεύουμε να λιώσει καλά. Τέλεια. Και τώρα με το που λιώσει αυτό, κατευθείαν, το βγάζουμε. Μόλις τώρα έχει λιώσει σχεδόν εντελώς. Βάζω το υπόλοιπο βούτυρό μου σε ένα μπολ και το έχω έτοιμο σε κομματάκια πιο μικρά έτσι για να λιώσουν πιο εύκολα. Εδώ, εδώ. Τσουχ. Και άλλα δύο κομματάκια. Τέλεια. Και περιχύνουμε από πάνω με αυτό το βούτυρο που έχουμε λιώσει. Που είναι καυτό έτσι, είναι καυτό το βουτυράκι. Για να λιώσει κατευθείαν και αυτό. Εδώ. Δεν πετάμε τίποτα. Τώρα ανακατεύουμε να λιώσει τελείως το βούτυρο μέσα. Καλά, καλά, να λιώσει, θα γίνει όλο ένα. Τέλεια. Ρίχνουμε μέσα τη μία ζάχαρη. Εδώ είναι μαύρη ζάχαρη. Εντάξει, γίνεται και όλο με λευκή ζάχαρη, δεν μας πειράζει. Απλώς η μαύρη ζάχαρη το κάνει έτσι πιο chewy μέσα. Βάζουμε και λευκή ζάχαρη. Και τώρα όλο αυτό το χτυπάμε να φρατέψει καλά. Αν δούμε ότι έχει κολλήσει τα τυχώματα, σκάβουμε λίγο με τη μαρίζ. Θα το χτυπήσουμε γύρω στα 3 με 4 λεπτά. Τέλεια. Το αφρατέψαμε, βλέπετε, έχει ασπρίσει. Γενικά μην πάρετε τη μαύρη μαύρη ζάχαρη. Δηλαδή τη μαύρη ζάχαρη θέλουμε αυτή που είναι λίγο λασποτή, αλλά δεν την πάρετε να είναι κατά μαύρη σε χρώμα, για να μην μας κούρουν πάρα πολύ. Και πάμε να ρίξουμε μέσα το αυγό. Ρίχνουμε μέσα τη βανίλια, εδώ. Ρίξαμε και το αλάτι μέσα και πάμε να τα χτυπήσουμε μία, να απορροφηθεί το αυγό, να μην υπάρχει καθόλου πουθενά. Τώρα μου ρίχνετε μέσα το χρωματάκι. Χρώμα σε μορφή πάστας ιδανικά, γιατί το υγρό θα μου αλλάξει τη σύσταση, όπως σας έχω ξαναπεί. Το στερεό θα μου, βλέπετε εδώ κάτι πειράματα έκανε, θα βάλω αυτή τη σπάτουλα τώρα, δεν πειράζει. Το υγρό θα μου αλλάξει τη σύσταση, θα μου την κάνει πιο ρευστή και δεν το θέλω, γιατί είναι cookies έτσι. Το σκόνης θέλει ανακάτεμα με κάτι υγρό για να μην κάνει κομπάκια μέσα, έτσι. Οπότε ιδανικά θέλουμε σε μορφή πάστας. Και τώρα, λοιπόν, βάζουμε μέσα τη σόδα, γιατί η σόδα πάντα έχει κομπάκια, το αλεύρι, το βάλουμε σε δύο δόσεις. Κοιτάξτε πόσο ωραίο αλεύρι έχω όμως εδώ, πολύ ωραίο το αλευράκι μου, είναι ψηλό ψηλό. Και το κακάο, εδώ, τα κομπάκια που έχει μέσα στο κακάο δεν τα βάζουμε, πάμε αργά. Ρίχνουμε και το άλλο μισό αλεύρι, πάντα κοσκινισμένο έτσι από πάνω. Εδώ. Και εκτός από το μισό αλεύρι θα βάλουμε μέσα και τις σταγόνες λευκής σοκολάτας. Φυλάτε λίγες έτσι για να βάλουμε σε μερικά από πάνω, δηλαδή καμιά δεκαριά, όχι πάρα πολλές, εδώ. Και πάμε μία. Τέλος, αυτό ήτανε. Πόσο ωραία φαίνεται η ζύμη, για πες. Έχει πολύ ωραίο χρώμα. Το μάζεψα λίγο το μείγμα μου, αλλά όπως βλέπετε, το βλέπετε ότι είναι πολύ μαλακό. Δεν πλάθεται αυτό τώρα. Παίρνω ό,τι έχει στα τυχώματα
παίρνω τον μπολ, το βάζω στο ψυγείο 5-10 λεπτά και ίσα να σφίξει, να μπορέσω να το βάλω πάνω να το πλάσω σε μπαλάκια για να μπει κατάψυξη, να παγώσει και μετά να το ψήσουμε. Θα έχετε πάντα κούκκι στην κατάψυξη, οπότε θέλετε να βγάζετε να εντυπωσιάζετε. Γιατί είναι απλά εντυπωσιακά και φανταστικά. Πάμε τώρα να το βάλουμε στο ψυγείο και να έρθουμε να τα πλάσουμε. Το βγάλαμε το ψυγείο το μείγμα. 5 λεπτάκια στο ψυγείο, κοιτάξτε, μια χαρά έχει σφίξει τόσο όσο πρέπει για να το πλάσουμε. Απαλά το πιάνουμε, δεν αρχίζουμε να το πιέζουμε. Παίρνουμε εκεί πέρα μπάλες. Όσο μεγάλες θέλουμε, εμείς τις κάνουμε. Έτσι εδώ. Θα κολλήσει λίγο στα χέρια, δεν πειράζει. Το παίρνουμε, το πατάμε ελάχιστα. Έτσι, λίγο και το κουμπάμε πάνω σε λαδόκολλα με ταψί. Τώρα θα σας πω τι γίνεται. Δεν χωράνε οι ανθρώπινες καταψύξεις μέσα στο ψυγείο. Οπότε πρέπει να βάλουμε. Εγώ τα μαζεύω εδώ πέρα σε ένα μικρό σκεύος, όλα αυτά που θέλω μαζί, όλα τα κομμάτια μου, όλα τα cookies μου, τα παγώνω και μετά βγάζω και ψήνω όσα θέλω, εγώ ανάλογα. Ανάλογα το τι θέλουμε. Ανάλογα. Λοιπόν, πάμε. Θα κάνουμε και μερικά πιο μικρά και μερικά πιο μεγάλα. Εδώ. Αυτά είναι αρκετά μεγάλα. Κάνω και αυτό έτσι πιο μικρό. Αλλά τα μεγάλα έχουν ωραία χάρη. Έτσι. Τα βάζουμε κοντά μεταξύ τους, εδώ δεν μας νοιάζει γιατί δεν θα κολλήσουν, γιατί απλά θα παγώσουμε. Μετά θα τα βάλουμε σε άλλο ταψάκι. Οπότε κοντά μεταξύ τους να γεμίσει. Αυτή είναι μια συνταγή που θα τη λατρέψετε. Γιατί, δηλαδή είναι μια συνταγή που είναι για όλους. Οι μεγάλοι μπορούν να την κάνουν για τα παιδιά τους. Οι μικροί μπορούν να την κάνουν για τους φίλους τους. Δηλαδή στην ηλικία μου μπορούν να την κάνουμε, ξέρω εγώ, θα την κάνω για την παρέα μου. Ξέρω το δημοσταίνη και βέβαια. Έχουμε μείνει μόνοι μας πλέον. Δηλαδή, είναι μια συνταγή που την κάνεις για τους φίλους σου και ξετρελαίνονται. Τα μικρά παιδάκια θα ξετρελαθούν με το χρώμα. Θα πούν, wow, cookies, τέλειο. Φανταστικό. Λοιπόν, εδώ. Για πάμε. Οπότε, νομίζω ότι πρέπει να δοκιμάσετε όλοι. Και είναι έτσι τέλεια και μαλακά μέσα στο εσωτερικό τους και έχουν και μια αίσθηση σοκολατίτσας που έχουμε βάλει το κακάο. Είναι ό,τι πρέπει. Πάμε τώρα. Τι κάνουμε, βλέπετε εδώ πέρα, αυτό που κάνουμε σε όλα τα μπισκοτάκια. Πάμε και μπήγουμε ένα-ένα πάνω ακριβώς εκεί που θέλουμε, γιατί σε αυτά τα μπισκότα αυτό κάνουμε. Τα μπήγουμε ένα-ένα για να είναι σε εκείνα τα σημεία. Πώς βλέπετε, πώς πάτε και βλέπετε και λέτε, πώς γίνεται να τους έμεινε ακριβώς εκεί τα cookies. Σας το έχω ξαναδείξει εγώ αυτό παλιά. Έτσι πάνε και κάνουν. Πάνε και τα φυλάνε και βάζουν ακριβώς εκεί πέρα που τα θέλουν. Και όταν ψήνονται αυτά δεν μετακινούνται, δεν φεύγουν. Όσο πιο πολλά βάλετε, τόσο πιο ωραία θα γίνουν, ε? Η αλήθεια είναι. Και σε ό,τι σχήματα βάλετε, μπορείτε να κάνετε το όνομά σας πάνω. Με τέτοια, το αρχικό γράμμα του όνοματός σας. Τέλειο. Τέλειο. Το ξέρω. Μπαίνει η κατάψυξη μέχρι να παγώσουν εντελώς. Αυτό μπορεί να πάρει και μία και δύο ώρες, ανάλογα στο πόσο τι καιρό έχετε έξω. Δηλαδή, άμα κάνει παγωνιά, θα παγώσει γρήγορα στην κατάψυξη. Άμα κάνει ζέστη, δεν νομίζω να παγώσει τόσο γρήγορα. Γιατί παλεύει πιο πολύ κατάψυξη για να δουλέψει. Δεν το έχεις ξανακούσει αυτό. Και στο ψυγείο. Ναι, και στο ψυγείο. Αν δεν έχει επηρεάσει, δεν έχει θερμοκρασία. Και εννοείται επηρεάζεται, γιατί παλεύει πιο πολύ για να φτάσει στη θερμοκρασία που πρέπει. Οπότε, πάμε να το βάλουμε τώρα στην κατάψυξη, να παγώσουν εντελώς και μετά να έρθουμε να τα ψήσουμε γιατί θα γίνουν απλά υπέροχα. Τα φέραμε το ψυγείο από την κατάψυξη. Κοίτα πώς είναι. Πόσο παγωμένα είναι, τα βλέπετε. Πετρούλες. Έτσι πρέπει να είναι. Όσο πιο παγωμένα, τόσο πιο καλά ψήνονται όλα τα cookies. Αυτό δεν είναι μόνο για αυτά. Να το ξέρετε ότι ισχύει για όλα τα cookies αυτό, έτσι. Εδώ. Δεν τα βάζουμε κολλητά μεταξύ τους. Εδώ. Εδώ. Και εδώ. Ξέρετε κάτι, θα κρατήσω αυτά για να τα ψήσω μια άλλη μέρα. Θα τα φάμε τώρα. Τι άτομα είμαστε, πόσο να φάμε. Οπότε, θα βάζω λίγο έτσι εδώ πέρα. Και πάμε. Έχουμε φούρνο σε 160 βαθμούς με 170 βαθμούς max στον αέρα. Στη μεσαία σκάλα θα ψήσουμε για περίπου 12 με 15 λεπτά. 15 λεπτά είναι καλά πιστεύω. Αναλόγως το πόσο μεγάλα τα έχετε κάνει. Θέλουμε να σταθούν, να σκάσουν από πάνω, να απλώσουν λίγο και να λιώσει η σοκολάτα όμορφα. Πάμε να τα βάλουμε στο φούρνο. Δεν μπορώ, κοιτάξτε εδώ πως έχουν φουσκώσει. Δέστε τώρα, είναι μαλακά, έτσι. Κάνουμε τύπου soft cookies. Soft cookies. Τα γνωστά. Κάνουμε τύπου soft cookies. Οπότε, soft cookies. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία που είναι. Πω, μάνα μου, αυτά μέσα θα είναι κόλαση.
κόλαση! Λοιπόν, κανονικά το βάζετε πάνω σε σιχαρίτσα να κρυώσουν εντελώς. Εγώ θα σου βάλω τώρα εδώ πέρα ένα, να το ανοίξουμε έτσι πως είναι μέσα. Είναι πολύ ζεστά ακόμη, θέλουν να σταθούν. Αλλά κοιτάξτε, κοιτάξτε εδώ πως είναι, πόσο αφράτο και φανταστικό. Ωραία, μάνα μου, χαμός. Τα αφήνετε να κρυώσουν εντελώς, θα γίνουν έτσι φανταστικά. Θα κρατήσουν, θα είναι πάλι μαλακά όπως τα βλέπετε τώρα. Απλώς δεν θα διαλύονται, αυτά διαλύονται. Είναι γύρω στα 15 λεπτά το ψήσιμό τους, έτσι όπως είναι μεγάλα. Έχετε τσέρκι καρδούλα. Το βάζετε εκεί πέρα πριν το ψήσετε και αυτό έτσι όπως απλώνει, κάνει το σχήμα της καρδιάς. Έτσι, άμα θέλετε να το κάνετε για το Ιω Βαλεντίνου. Σας έδωσα και μια ιδέα ακόμη. Πω πω, είναι τραγανό απ' έξω, κάνει κράτς κρούς. Δεν ξέρω αν το ακούτε. Και μαλακό soft full μέσα. Απίθανο κούκκις. Κάντε το και θα με θυμηθείτε. Μην ξεχνάτε, η συνταγή είναι κάτω από το βίντεο, τα υλικά είναι πάντα κάτω από το βίντεο. Εκτός στο κουτί της περιγραφής, εκτός από το ότι είναι και στη διάρκεια του βίντεο. Κάντε ένα like στο βίντεο αν σας άρεσε, subscribe στο κανάλι γιατί μας βοηθάει πολύ, σχόλια από κάτω πείτε μου πώς σας φάνηκαν γιατί είναι απλά φανταστικά και μην ξεχνάτε, πολύ πολύ σημαντικό, στείλτε μου φωτογραφίες που τα κάνατε στο Instagram και ακολουθήστε με και εκεί. Φιλάκια πολλά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μα μη φωνά, μη μιλάς. Έλεος πιάνω αυτήν την ομιλία, έλεος. Πάμε να κάνουμε, πού. Take. Δεν θυμάμαι πιο. Red Velvet Cookies. Κοιτάξτε εδώ κάτι μπισκοτάρες. Ωραία, μάνα μου. Όχι φασαρία.